το έργο αυτό έγινε δυνατό να πραγματοποιηθεί και να ξεπεραστούν πολλά και δύσκολα προβλήματα. Χάρη στη συνειδητή, υπεύθυνη, καλά συντονισμένη, γεμάτη αυταπάνηση και μεγάλο ενθουσιασμό δουλειά δεκάδων συντρόφων. Όλοι είχαν πλήρη συνείδηση ότι το μνημείο αυτό είναι δικαίωση του αγώνα και της θυσίας των αγωνιστών του ΚΚΕ. Ένα ύμνο στη δύναμη και την ακρόνητη πίστη τους, στη δύναμη των ιδεών του ΚΚΕ που εμπνέουν και οδηγούν τους αγωνιστές σε μεγάλα και απίστευτα καταθώματα. Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής ευχαριστούμε θερμά όλους όσους έδωσαν την ψυχή τους για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πολιτικό Μηχανικό Μητρόπουλο Γιώργο που μαζί με άλλους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους και άλλους ειδικούς σχεδίασε τη μεταφορά και κυρίως την τοποθέτηση του μνημείου παντός καιρού σε συνθήκες γιάρου. Την ομάδα των οικοδόμων που βοήθησαν αποφασιστικά σε όλες τις εργασίες και ως ελάχιστη προσφορά στη μνήμη του σύντροφου Σταύρου Λίτσα. Την ομάδα των υδραυλικών και ηλεκτρολόγων, τους χειριστές των γερανών, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο και το συνεργείο του που ήρθαν από την Καλαμάτα για να εντυχήσουν το μνημείο με πέτρα. Τους συντρόφους της επιμελητείας, ειδικά το μάγειρά μας σύντροφο Λεωνίδα που μας φρόντιζε ακούραστα για 20 μέρες πάνω σε αυτό το νησί. Τον Γιώργο Διαμαντόπουλο που διέθεσε το σκάφος του για τις ανάγκες επικοινωνίας με τη Σύρο και τους συντρόφους από την οργάνωση της Σύρου. Τους συντρόφους γιατρούς που συνόδευσαν την αποστολή. Ευχαριστούμε την ομάδα των συντρόφων που είχαν την ευθύνη για την προετοιμασία της οργάνωσης της αποστολής και έλυσαν πολλά προβλήματα. Και μόνο η μεταφορά του μνημείου βάρους 6 τόνων δείχνει το μέγεθος των προβλημάτων που λύθηκαν. Ευχαριστούμε θερμά τον γλύπτη Αντώνη Μυρωδιά που εμπνεύστηκε και δημιούργησε αυτό το συγκλονιστικό μνημείο. Ευχαριστούμε τους Μιχάλη και Χρήστο Παπαδάκη και το Δήμο Βασίβραλη που διέθεσαν τα μηχανουργία τους, τα μηχανήματά τους, την εργασία τους, υλικά και την υψηλή τεχνική τους στην κατασκευή αυτού του μνημείου. Σύντροφοι και συντρόφισσες, χωρίς την εθελοντική δουλειά δεκάδων συντρόφων, τις μεγάλες προσφορές από πολλούς συντρόφους και φίλους σε μηχανήματα, εργαλεία, κάθε είδους οικοδομικά υλικά, σε τρόφιμα, φάρμακα, αλλά και οικονομικά, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το μεγάλο επιχείρημα. Επιχείρημα που μόνο η τόλμη και η αποφασιστικότητα των κομμουνιστών μπορεί να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι παρόλες τις προσφορές και τις οικονομίες που κάναμε, τα έξοδα δεν έχουν καλυφθεί. Όπως επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα ακολουθήσει και το επόμενο μνημείο στη Μακρόνησο το επόμενο διάστημα. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστούν οι προσφορές. Εκπληρώνουμε ένα ιερό χρέος τιμής και περηφάνειας για 2 μαρτυρικούς και ηρωικούς τόπους. Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.